Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Βεβαίως, πείτε μου. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ό,τι και οι τρεις προηγούμενοι. Ορίστε. Να παραγγείλουμε ό,τι έχουν παραγγείλει και οι τρεις προηγούμενοι. Τώρα, πλάκα μου κάνετε. Δεν έχετε δει το κατάλογο, απλά θέλετε ότι έχουν πάρει τρεις προηγούμενοι. Ναι. Τόσο περίεργο είναι. Δεν μου έχει ξανατύχει. Ναι. Μες. Καλά. Ωραία. Ναι, πού θα τα κάνουμε, πού θα τα στείλουμε. Οκ, κουμπλέ. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Να ετοιμάζουμε, εμείς κανονικά έτσι πιστεύω να φάμε καμιά φόλα. Όχι, όχι, δεν είναι φάρσα. Ευχαριστούμε. Τον έκαψες. Τι θες τώρα να πει, πες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας. Σε ένα ακόμα επεισόδιο που θα δοκιμάσουμε φαγητά. Έχουμε παραγγείλει ό,τι έχουν παραγγείλει και οι τρεις προηγούμενοι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Θα είναι μια έκπληξη για μας. Σε φέραμε στον Αμαζόνιο. Ναι, Μαρία. Λόγω υγρασίας. Πες ότι σε τροπικό κλίμα έχουμε εδώ πέρα τις μπανανίτες μας, έχουμε τα λουλούδια μας. Τις μπανάνες. Η μία είναι λίγο. Ναι. Μεταξύ μας τώρα να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα τον κύριο δεν θέλαμε να τον ξαναφέρουμε, αλλά σκίσατε μερικά ρουχάκια, μας πετάξατε κάποια αυγά στο μπαλκόνι, φέρτε τον Αρχοντίδη, φέρτε τον Αρχοντίδη. Και αναγκαστήκαμε. Βάλαμε και poll στο Instagram ακόμη και ψηφίσατε ότι το θέλετε, επαναθεμάσαι, το 70%. Τι 70, ρε, από το 70% σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις κανένα δύο haters. Έχει πολύ ζέστη. Από την ώρα που ήρθε, το μόνο που κάνει είναι να κράζει τη ζέστη και να ρεύεται. Θα το ανεχτείτε. Κόψτε το. Έχει ζέστη, σταμάτα. Έχει ζέστη. Τροπή. Αυτή τη φορά δεν ρεύτηκε. Εσύ ρεύτηκες. Που λέτε, όσο περιμένουμε την παραγγελία, παίξαμε και ακόμη ένα poll στο Instagram όπου θέλαμε να μας πείτε κάποια βασικά διλήμματα. Γιατί ερχόμαστε συχνά σε αντιπαράθεση και οι τρεις μας και δεν συμφωνούμε σχεδόν σε τίποτα. Και μερικοί από εσάς μας απαντήσατε. Ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν ή ένα ταξίδι 200 χρόνια μετά. 200. 200. Αλήθεια το στείλανε αυτό. 200. Άρα που πάμε στο 1800 περίπου. Στάνταρ, δεν θέλω να πάω στο 1800, αρφή. Είσαι τουρκοκρατία, δεν πας, όχι. Εγώ θα πήγαινα μέλλον. Μέλλον, γιατί. Μέλλον σίγουρα. Γιατί ένα ότι θα. Άμα πας 1800 τέτοιο είσαι πόλεμο στα λοιπά, μάμου σου του. Στο μέλλον πας για να δεις πού έχει πάει το όλο σκηνικό. Βασικά, άμα βλέπεις τις ταινίες του 90 που λέγανε πως θα είναι το 2020. Ναι. Ήταν πολύ διαφορετικό, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα τίποτα. Είναι. Γελάει ο κόσμος. Εσύ που πας. Εγώ θα πήγαινα 200 χρόνια πίσω με τη λογική ότι ξέρω τι έχει γίνει στην ιστορία και λογικά. Εποφελούμε να το πω έτσι. Α, ότι. Ήξερες τι θα γινόταν ναι, και... δηλαδή... Θα επέστρεφες ως άντρας ή ως γυναίκα. Άντρας, τι χαλώς όπως είσαι ρε, μα αγαπάει, όχι... Okay. 200 χρόνια πίσω. Καλά, 200 χρόνια πίσω εννοείται, δεν είμαστε γυναίκα. Να κάνω μια ερώτηση. 200 χρόνια πίσω είναι ο μεσαίωνας. Όχι. Μαρία, θα γίνει μάνα αυτή μια μέρα. Okay. Εγώ επειδή παρακολουθώ πολύ Black Mirror, και γενικά πιστεύω το κάθε πέρσι και καλύτερα. Νομίζω και εγώ στο παρελθόν θα πήγαινα. Εσύ ειδικά γιατί να θες να πας στο παρελθόν. Για να είμαι επαναστάτρια. Εκεί θα σε έκαιγαν. Ναι ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Θα σε καθαρίζαν για πλάκα. Γιατί καλέ μεσαίω μας ήτανε. Ήταν καλό, ήταν καλό. Γιατί στο μεσαίωνα σίγουρα θα με καίγανε. Ήταν καλό, αλλά... Το δίνω. Επόμενο δίλημα. Θα προτιμούσες να χρησιμοποιήσεις πιπέρι ως κολύριο για τα μάτια ή αλουμινόχαρτο ως χαρτί υγείας. Πιπέρι στα μάτια. Δεν ψήνω με αλουμινόχαρτο. Νομίζω, ναι, δεν είναι και πρακτικό έτσι. Δεν σκουπίζεσαι. Oh. Ναι. Θα κοπήσεις στάνταρ. Κόβες με το αλουμινόχαρτο. Ναι, βέβαια. Μόνο από αλουμινόχαρτο κόβω. Θα το δίλυγες έτσι, ρε. Ισχύει αυτό ότι μπορεί να τυλίξεις ένα πράγμα 7 φορές, μέχρι 7 φορές. Μας έκαψε τώρα. Φέρε μια κόλλα α4 να δω. Για πάρε αυτό το χαρτί. 7. Τι 7 ρε, okay, Μάρι. Αυτό θεωρείται μία. Μία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Εγώ νομίζω επιλέγω αλουμινόχαρτο γιατί το πιπέρι στα μάτια θα μας πεθάνει. Το αλουμινόχαρτο εντάξει, μια-δυο πληγές. Άκουσε, νομίζω ήρθε. Ουλαλα. Τρία είναι ή δύο έρθει. Τρία ρε. Νομίζω ένα, δύο, θα ξετυλίξουμε. Ξετυλίξε το Μαρία. Κόψτε το με μαχαίρι.
Με τα δόντια. Θέλω να δεθούμε σαν κόμπος Delivera. Τι είπε? Όπα, ξεκινάμε με το πρώτο. Ναι. Όχι, με το τελευταίο ξεκινάμε. Ο προηγούμενος από εμάς προφανώς παρήγγειλε μπέργκερ, γιατί φημίζεται το συγκεκριμένο μαγαζί για τα μπέργκερ. Με πατάτες τηγανιτές. Θα το μοιράσεις. Onion rings, cheddar, bacon. Αυτό πιστεύεις το έχει παραγγείλει ένα άτομο ή το παρήγγειλε ένας για δύο άτομα? Ένα ρε. Ένα. Μπράβο σου αδερφέ. Μερακλής. Όποιος το παρήγγειλε αυτό, μπράβο του τέλος πάντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το μαγαζί που παραγγείλαμε είναι το Moby Dick. Την ώρα που μιλούσαμε στην κλίση, τους είπαμε ότι πρόκειται για βίντεο, γι' αυτό είναι τρεις προηγούμενοι και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Οπότε είπαν μας το κάνουν sponsor, μας το κερνάνε. Πολύ υγεία, ναι. Γι' αυτό σας λέμε να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο και επιμένουμε, γιατί θα παίξει τρελός διαγωνισμός και αξίζει όσοι είστε από Κατερίνη τουλάχιστον ή από Πιερία να δηλώσετε συμμετοχή, αλλά θα τα πούμε στο τέλος του βίντεο αυτά. Θα προτιμούσατε να τρώτε μόνο πίτσα, μπέργκερ και σουβλάκια για όλο το υπόλοιπο της ζωής σας ή να μην ξαναφάτε τίποτα από τα τρία? Τίποτα από τα τρία, νομίζω είναι εύκολο. Αν μου είχε μέσα μακαρόνια... Δεν θα ξανατρώγεις σουβλάκι ποτέ? Δεν με καίει. Το σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ και σουβλάκι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Φίλε, δεν μετράει σάλατα στο μεσημεριανό? Όχι. Όχι. Τι λες να έχει παραγγείλει ο προηγούμενος? Σαλάτα. Ναι. Έχουμε πανσέτες με το κρεμμυδάκι τους, έτσι, original. Με τις πατάτες country. Οργινάλ. Οργινάλ. Άτσε Μαρή. Οργινάλ, ναι. Συγγνώμη, εσείς δεν ξέρετε έτσι. Ναι, μα με φτώχεια, ξέρω, ναι. Τώρα αυτός που παράγει αυτό, το φαγητό, που λες να βρίσκεται και τι να σκέφτεται? Λοιπόν, το φαντάζομαι να έχει απογοητευτεί από φασολάδα, οι φακές του μεσημέρι. Να ζει στη μάνα του. Και να γυρίσει και να έχει φασολάδα. Ναι. Και να λέει Δευτέρα και φασολάδα. Μα τάραξε. Θα να πάρω ένα κοψίδι να στρώσει. Iron Maiden ή Metallica? Metallica. Metallica. Iron Maiden, παιδιά. Κοίτα τι. The last but not least. Αυτό νομίζω από το κουτάκι φαίνεται ότι θα είναι. Μαλάκα είναι τέλειο, ναι. Έχει αυγό. Αυγό, τσέντερ, μπέικον, κοτόπουλο. Σειρά ή ταινία, τι προτιμάτε? Ταινία. Σειρά βλέπεις όταν έχεις τερματίσει ταινίες και δεν λες τι άλλο να δω. Νομίζω. Κι εγώ της ταινίας είμαι φουλ. Η σειρά είναι δέσμευση, σχέση. Η ταινία είναι one and stand. Τι λες ρε. Ναι, δηλαδή. Όχι. Με τη σειρά... Όχι ρε, θα σου το εξηγήσω. Με τη σειρά νιώθεις ότι αν δω ένα επεισόδιο και μ' αρέσει θα πρέπει να δεσμευτώ. Δηλαδή θα θέλω να το τελειώσω. Θα βλέπω. Και αυτό το δεσμεύει αρκετές μέρες. Τι είπες, θα θέλω να το. Να δεσμευτώ. Μετά, να το τελειώσω. Να το τελειώσω. Η ενώ ταινία είναι γάμος. Marvel ή DC? Marvel DC. Marvel, φίλε. Γιατί? Μόνο Marvel. Εγώ που είναι ο Deadpool. Marvel, παίχτη μου. Θα σου πω, σαν comics μου κάνουν πιο πολύ τα comics της Marvel. Ενώ σαν ταινίες, επειδή είναι συνήθως πιο σκοτεινές, της DC. Δηλαδή είναι ο Batman εκεί ο σκληρός, μέσα σκοτάδια, δέρνει τον κόσμο. Έχει βάλει μια νυχτερίδα πάνω στο Audi και το έχει ετοιμάσει με το μοντέλο. Βγαίνει, βλέπει ένα αναζητιάνο. Εσύ δεν ζεις Γιάννευης, είναι παράνομο. Άρα, ναι, ισχύει. Είσαι εκατομμυριούχος. Τι να κάνω σήμερα το βράδυ, να περάσω ωραία. Έχει θέματα, ο καημένος. Και αντί να πάει σε ψυχολόγο, απλά δίνει την νυχτερίδα. Και αντί να δώσει όλα τα λεφτά, δίνει την νυχτερίδα και βγαίνει έξω γιατί είναι τρισεκατομμυριούχος. Ο Iron Man τουλάχιστον. Και κυνηγάει πιγκουίνους. Marvel, ο Iron Man ήταν τρισεκατομμυριούχος, συγγνώμη, και το έδειχνε και γούσταρε και ήταν στα ρούμπα. Κύριος. Πιο legit. Ναι, ρε φίλε. Ωραίος. Θέατρο ή σινεμά? Εμένα πιο πολύ μ' αγγίζει το θεατρικό, ρε παιδιά. Όσα θεατρικά έχω δει, δηλαδή είναι. Το λέει η Μαρία επειδή έκανε ένα μήνα θέατρο. Και. Όχι, ένα μήνα, 4-5. Εμείς οι κουλτουριάριδες προτιμάμε το θέατρο, εντάξει. Θέατρο όταν πας, δεν θα έχεις παπαδουλές, νάτσος, να παραγωγείς. Καλά, μην νομίζεις. Εγώ εκνευρίζομαι και στο σινεμά όταν τρώνε. Εσύ ανάποδος. Το θέατρο είναι τούμπανο, ναι, αλλά και εγώ επειδή είμαι σινεφίλ, προτιμώ το σινεμά. Μπύρα ή κρασί? Μπύρα. Μπύρα σίγουρα. Βουνό ή θάλασσα? Βουνό. Θάλασσα, τι μου μπέλεις. Θάλασσα να βλέπω βουνό. Καλοκαίρι ή χειμώνας? Χειμώνας. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι πλέον. Ξανθιά ή μελαχρινή? Μελαχρινή. Γάτα ή σκύλος? Σκύλος. Αγαπάει το ζώο. Σκύλος, ρε φίλε. Ανιδιοτολής αγάπη. Η άλλη καριόλα θα σε φάει το μεθάνεις. Τι λες καλέ. Okay, και εγώ σκύλος. Αμπά. Βέβαια.
Θα μα σκίσουν, το ξέρει. Οι περισσότεροι γάτε γουστάρουν. Θα μα σκίσουν το κορμί. Ναι, αλλά λέμε τη δική μα αλήθεια. Άλλο σκυλάκο είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Και αφού φάγαμε και σκάσαμε και δεν μπορούμε άλλο, νομίζω ήρθε η ώρα για το giveaway. Και όσοι μείνατε εδώ πέρα, να σα πούμε ότι καπάκι, αφού κάναμε την παραγγελία, πήραμε πίσω και του είπαμε ότι πρόκειται για βίντεο και ότι είμαστε μπαλόνι και όλα αυτά. Μα ξέρουν τα παιδιά. Του άρεσε η ιδέα. Έτσι μας τα χορηγήσαν όλα, sponsor, και είχαν και αυτή την ιδέα να κάνουν ένα giveaway. Θα μας έχουν ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ στον νικητή. Και η προϋπόθεση για να είσαι ο νικητής είναι ότι... Κάντε follow στο Instagram, subscribe, like και αφήνετε και ένα σχόλιο στο βιντεάκι στο YouTube. Κοιτάξτε, αν δεν έχετε τι να γράψετε, πέρα από το ότι είμαστε υπέροχοι ή να πείτε ένα σ' αγαπώ και ένα συγγνώμη, Δημήτρη, μπορείτε... Δημήτρη, σ' αγαπώ συγκεκριμένα. Ναι. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Εγώ. Α. Ναι, μπορείτε να μας γράψετε εσείς ένα αιώνιο δίλημα, κάτι που δεν μπορείτε να αποφασίσετε, ρε παιδί μου, κάτι, οτιδήποτε, και να απαντήσουμε εμείς οι μπαλούνς σε αυτό το δίλημά σας. Και από αυτό το σχόλιο, τέλος πάντων, θα γίνει μια πολύ ωραία έτσι κληροσούλα για να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό τραπέζι στο Moby Dick Pub αξίας 50 ευρώ. Εννοείται, μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση σε κάποιον φίλο σας ώστε να αυξηθούν οι συμμετοχές, γιατί δεν θα πάει ένα άτομο να φάει 50 ευρώ εκεί πέρα, νομίζω. Μην το λες. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε μαζί μας. Να το ευχαριστηθήκατε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολύ πιο συνταρακτικό και πολύ πιο δυνατό. Ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Άντε. Ανατρίχιαστηκα. Καλό βράδυ. Τα λέγαμε. Καλό βράδυ. Άιντε να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Τα παιδιά. Άρε Μαρία, έπρεπε να είμαστε στο τώρα. Να λες... Hello darkness, my old friend! Καλά. Καλά.